Κύριε Σκιώρα, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε ότι υπάρχει σε όλο αυτό το πράγμα και μια σκοπιμότητα, τουλάχιστον έτσι βγαίνει από τις ανακοινώσεις της δικής σας. Από την αρχή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει τοποθετηθεί πάνω στο ζήτημα και πιστεύουμε πέρα από τα θέματα της δικαιοσύνης είναι ένα καθαρά πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή όλα τα πολιτικά κόμματα και τα τρία πολιτικά κόμματα και οι συνάδελφοι προλαλήσαντες θεωρούν ότι το θέμα του φασισμού και τα λοιπά πρωταρχικά είναι νομικό θέμα. Είναι πολιτικό θέμα, είναι ένα σύστημα το οποίο το γεννά το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα και δεν θα σταματήσουμε να το λέμε. Έχει αποδειχθεί αυτό διεθνώς, άρα με πολιτικά μέσα αντιμετωπίζεις κάθε φασιστική λέλαπα και κάθε φασιστικό στοιχείο το οποίο εμφανίζεται στην κοινωνία. Και αν θέλετε, ο πραγματικός αγώνας που έχει κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ενάντια στο φασισμό μετριέται από τότε που γεννήθηκε ο φασισμός μέχρι σήμερα. Μην ξεχνάμε πόσες διώξεις έχουν υποστεί οι κομμουνιστές κλπ. Κλπ. Να μην μπούμε σε θέματα ιστορικά. Είναι λοιπόν καθαρά πολιτικό ζήτημα το οποίο δεν το λύνει καμία τροπολογία και κανένα νομικό τερτύπη και από τις τροπολογίες που κατέθεσε και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Τώρα, κύριε Σιώρα, όσοι ψηφίζουν αφορά αυτά τα κόμματα, πιστεύετε ότι είναι φασιστές? Ευθέως το ερώτημα. Όλοι εννοείται τις όσοι ψηφίζουν το κόμμα του Κασιδιάρη, ήταν έτοιμοι να ψηφίζουν το κόμμα του Κασιδιάρη ή το κόμμα το ΕΑ του Κανελόπουλου? Είναι φασίστες? Έχουμε τόσους φασίστες στην Ελλάδα? Ρωτώ. Κοιτάξτε, η φασιστική νοοτροπία δράσαν λέλαπα και μπορεί να σκεπάσει οποιασδήποτε ανατάσεις του ανθρώπινου μυαλού. Το είδαμε και στη δικτατορία του Χίτλερ, το είδαμε και στην 7χρονη δικτατορία. Έχει ασκεί τόση τρομοκρατία που πραγματικά μπορεί να παραπλανήσει κυριολεκτικά και τον πιο φτωχό άνθρωπο. Εξάλλου μπορώ να σας πω αυτό που έλεγε και ο Λένιν, ότι σε καιρούς κρίσης τον αστυνόμο και το γιο της πλήστρας να φοβάσαι. Δηλαδή είναι τα πιο ευάλωτα στρώματα, τα πιο φτωχά στρώματα, τα οποία νομίζουν, έχουν την ψευδέστηση ότι μπορούν να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος εντός εισαγωγικών μέσα από τέτοια καθεστώτα. Όμως θέλω να συμπληρώσω και στην προηγούμενη ερώτημά σας ότι μιλάμε για πολιτικές ευθύνες, διότι εδώ και 8 χρόνια με τη δίκη της Χρυσής Αυγής που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και εφετειακά δεν είχε προχωρήσει με ευθύνη και των δύο κυβερνήσεων. Επομένως, γιατί να μπούμε εμείς σε τέτοια διλήμματα τα οποία λύνονται καταρχάς πολιτικά και αν υπάρχει και νομικός τρόπος φυσικά. Βλέπετε και μια λιγκαλοποίηση δηλαδή της πολιτικής ζωής του τόπου? Βεβαίως προχωρούν, όχι από εμάς. Δεν συζητιέται κάτι ουσιαστικά πολιτικό. Τι γεννάει το φασισμό? Γιατί ο φασισμός ανδρώθηκε στην Ελλάδα τις συγκεκριμένες εποχές? Πάντως, γενικά, αν υπάρχει ένα εγχείρημα σε αυτήν την κατεύθυνση, δεν βλέπω να στέφεται και με ιδιαίτερη επιτυχία, κύριε Σκιώρα. Είναι σαλαμοποιημένος όλος αυτός ο χώρος. Έχει εξεδουτερωθεί διαδικαστικά προς το παρόν. Μένει να δούμε τι εκλογικό αποτέλεσμα θα παράξει όλο αυτό που γίνεται το παιχνίδι. Και δεν βλέπω να στέφεται με καμιά ιδιαίτερη επιτυχία. Το βασικό κριτήριο απέναντι στην ακροδεξιά, στο φασισμό, είναι η πολιτική που ασκείται. Γιατί, κοιτάξτε, τόσες φορές μας είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ να φύγει δεξιά, έφυγε δεξιά, μία, δύο, τρεις, πέντε φορές ξαναήρθε δεξιά. Το ίδιο είπαν και στη Γαλλία, να φύγει η δεξιά, να φύγει η Λεπέν, γι' αυτό να στηρίξουμε τον Μακρόν και ούτω καθεξής. Επομένως, σε μία τέτοια διαδικασία που τα πολιτικά κόμματα απεμπολούν τον πολιτικό χαρακτήρα του φασισμού, το τι σημαίνει φασισμός, γι' αυτό γεννάται και το εύκολο έδαφος να τον αθωώνουν καμιά φορά και οι μεγάλοι επιχειρηματίες να το χρηματοδοτούν. Θα πάμε λίγο. Επομένως, τελειώνω με αυτό. Είναι κυρίως πολιτικό θέμα, αλλά είναι και υποκρισία κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία 8-9 χρόνια να μην έχουν ολοκληρώσει μια δίκη που θα έχει λυθεί το θέμα μία και καλή. Χτες είχαμε την Πρωτομαγιά, τους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής, και είναι ντροπή σήμερα στην ελληνική πολιτεία να συζητούνται οι προδότες και η προδοτική ιδεολογία ενάντια στον ελληνικό λαό. Δηλαδή έλεος πια. Εντάξει, η κοινωνία όμως έτσι είναι, κύριε Σκιώρα. Την κοινωνία γι' αυτό επιδιώκουμε να την αλλάξουμε, γι' αυτό επιδιώκουμε με τον αγώνα μας. Κύριε Σκιώρα. Λοιπόν, παρακαλώ. Το δικό σας έχουν λεχθεί τα πάντα στο οποίο. Καταρχήν να κάνω μια γενική παρατήρηση και από τους τρεις
συνομιλήσαντες συναδέλφους και υποψήφιους, ακούσαμε υποσχέσεις και θυμίζουν ότι ό,τι αφορά τις παροχές στον κόσμο, κατά τη γνώμη μας, είναι προγράμματα γραμμένα στο χιόνι. Σβήνουν αμέσως. Μετά τις εκλογές την άλλη μέρα σβήνουν αμέσως. Και ό,τι είναι υποσχέσεις γραμμένες για το μεγάλο κεφάλαιο, αυτά είναι ανεξίτηλα. Προχτές, ο Επίτροπος Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Τζεντιλόνι, αν θυμάμαι καλά, είπε ξεκάθαρα ότι, κοιτάξτε να δείτε, η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό πολιτικό φάσμα γνωρίζει πάρα πολύ καλά την κατάσταση. Είναι αναγκαία η μετάβαση στις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πρόγραμμα σταθερότητας όπως το αναφέρατε. Πού βασίζεται αυτό το πρόγραμμα σταθερότητας? Κυρίως βασίζεται στα πλεονάσματα που εμείς τα λέμε ματωμένα πλεονάσματα. Ήδη το πρώτο τρίμηνο το 2023, 7,5 δις είναι πλεονάσματα. Και αυτά που τα προηγούμενα χρόνια είχαμε δισεκατομμύρια πλεονάσματα που έχουν κοπεί από μισθούς, από συντάξεις, από παροχές, από χίλια δύο πράγματα, από κοινωνικές παροχές που είχε κατακτήσει με υδρότα και αίμα ο ελληνικός λαός. Να μην πάμε πίσω στα 37 δις πλεονάσματα επί ΣΥΡΙΖΑ που καυχάται από τη μία μεριά ότι εγώ τα βρήκα, αλλά δεν μας ρώτησε από πού τα βρήκε. Από την πλάτη του ελληνικού λαού. Επομένως, αυτό το οποίο έχουν ήδη προσυμφωνήσει τα κόμματα που έχουν ως Ευαγγέλιο τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι δεδομένα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και άλλες ευρωπαϊκές, φιλοευρωπαϊκές όπως το κόμμα του Βαρουφάκη έχουν συγκεκριμένα και το έχουν αποδεχθεί αυτό το πρόγραμμα σταθερότητας. Έχουν αποδεχθεί πού θα πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι δεδομένο ότι από τα 32 δις του Ταμείου Ανάκαμψης το 70% και πλέον θα πάει στην ενέργεια, δηλαδή σε επιχειρηματικούς ομίλους, και ένα άλλο ποσοστό θα πάει για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και δεν κοιτάμε να κάνουμε επενδύσεις για την αντισεισμική προστασία, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την αντιπυρική προστασία, για τις πλημμύρες κτλ. Γιατί αυτά θα είναι χειρότερα τα πράγματα, αυτό που είπε και ο κ. Με δύο λόγια, ναι, θα είναι χειρότερα τα πράγματα, αλλά υπάρχουν αιτίες που θα είναι χειρότερα. Αν συμμετείχε το ΚΚΕ σε κάποια κυβέρνηση, δεν θα ήταν καλύτερα τα πράγματα? Επειδή μας απευθύνει συχνά αυτό το ερώτημα δεν το απευθύνουν τυχαία, και στον γραμματέα του κόμματος. Κοιτάξτε, όταν λέτε πάτε μαζί να συμφωνήσετε σε πέντε πράγματα, και εντάξει, και αν δηλαδή λέγαμε ότι σε αυτά τα πέντε πράγματα δεν είναι τα τρένα, θα συμφωνούσαμε για την ιδιωτικοποίηση των τρένων? Όταν κάνεις μια συμμαχική κυβέρνηση, ακόμα που μας λένε δίθεν και για την απλή αναλογική, μια κυβέρνηση λίγων ημερών, ας φέρει οποιαδήποτε κυβέρνηση στον νόμο για την απλή αναλογική, να το ψηφίσουμε. Δεν είναι ζήτημα. Τουρκία, εδώ, όταν κάνεις κυβέρνηση, έχεις. Γιατί και εκεί έχουμε εκλογές. Διαχωριστικές γραμμές. Απ' τη μία είναι τα συμφέροντα του κεφαλαίου, δεν θα σταματήσουμε να το λέμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μονοπωλίων, των επιχειρηματικών ομίλων, όπως δεν θα κουραστούμε. Και απ' την άλλη τα συμφέροντα του κόσμου. Τι έδειξε μέχρι τώρα 15 ετία που έχουν οξυνθεί τα πράγματα και η οικονομική κατάσταση πάει όλο από το κακό στο χειρότερο? Έδειξε ότι όλοι οι λαοί της Ευρώπης, και η Γαλλία και στη Γερμανία και στην Ισπανία, Μεγάλη Βρετανία, ανεξάρτητα αν είναι στο ευρώ ή όχι και τα λοιπά, και στην Ελλάδα, ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Χρειάζεται κάτι άλλο. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μας, τελειώνω με αυτό, κατά τη γνώμη μας, αυτό το κάτι άλλο που θέλει στην πατρίδα μας είναι μια γερή άμυνα. Και αυτή τη γερή άμυνα μπορεί να την κάνει μόνο ο ίδιος ο λαός με ισχυρό κουκουέ. Το πιστεύουμε, το εννοούμε και το έχουμε αποδείξει από την ιστορία μας. Το ερώτημα είναι, υπήρξε μια παρέκκληση για τα εθνικά θέματα. Βεβαίως. Γιατί η ερώτηση του επιγραμματικά. Ήταν για τις επικείμενες εκλογές στην Τουρκία και πώς αυτές. Πρώτα απ' όλα, η προσωρινή ανακοχή που υπαγορεύεται από τη διπλωματία των σεισμών, νομίζω ότι δεν πρέπει να μας καθησυχάζει σε ό,τι αφορά τις βλέψεις της αστικής τάξης της Τουρκίας. Γιατί με τον τουρκικό λαό εμείς δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, και το απέδειξε ο ελληνικός λαός με την τεράστιο κύμα αλληλεγγύης που έδειξε στους σεισμούς και σε άλλες περιπτώσεις που υπήρχε πρόβλημα στον τουρκικό λαό. Το είδαμε στην πράξη αυτό. Το είδαμε στην πράξη πραγματικά. Mm-hmm. Και εγώ σας θυμίζω μόνο και μόνο την έκκληση της ΟΕΝΓΕ, και την οποία υπέγραψαν κάπου 200 γιατροί από όλη την Ελλάδα, και δεν υπήρχε πρακτικός τρόπος να αποσταλούν αυτοί οι συνάδελφοι. Εν πάση περιπτώσει, επομένως η διπλωματία των σεισμών δεν μας καθησυχάζει. Ένα αυτό. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα τα κυριαρχικά δικαιώματα τα οποία αναφέρθηκαν,
Η Τουρκία λέει ότι εμείς θα πάμε στη Χάγη. Μα όταν πας στη Χάγη και το αποδέχεται, το μίσο αποδέχεται η ελληνική κυβέρνηση, δεν πάει για ένα θέμα. Πάει για το σύνολο, για το πακέτο των θεμάτων. Άρα εμείς είμαστε αρνητικοί για το θέμα αυτό. Τρίτον, πρέπει να επισημάνουμε ότι πρόσφατα ο κύριος Πρωθυπουργός, και δεν υπήρχε αντίρρηση από κανένα και καμία κριτική ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ ούτε από το ΠΑΣΟΚ, ονόμασε τα νησιά του Αιγαίου νατοϊκά νησιά. Αυτό για μας είναι εξαιρετικά σημαντικά επικίνδυνο, το να ονομάζεις τα νησιά του Αιγαίου νατοϊκά νησιά. Είναι παράβλεψη, ήταν κάποιο λάθος, δεν βγήκε κανείς να το διορθώσει, αν ήταν συνειδητή επιλογή και από την αντιπολίτευση που δεν έκανε καμία κριτική στο θέμα αυτό. Ναι, το territory είπε. Στο θέμα νατοϊκά νησιά δεν υπάρχει καμία διάψευση γι' αυτό. Και σε ό,τι αφορά στο θέμα του πολέμου της Ουκρανίας, να θυμίσω στη συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι ευρωβουλευτές ψήφισαν ομόφωνα με τους άλλους πλην κουκουέ την ταχεία, τον ταχύτατο εξοπλισμό της Ουκρανίας με οποιοδήποτε μέσον, με οποιοδήποτε εξοπλισμό. Οι ευρωβουλευτές τους. Τι μας λέει τώρα ότι είναι η κατά της εξοπλισμού της Ουκρανίας? Και εδώ να θυμίσω τη στάση που είχαν όλα τα κόμματα πλην κουκουέ όταν ο Ζελένσκι βγήκε με τους αζωφίτες, φασίστες, να τον χειροκροτούν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτά είναι ντροπής πράγματα, τα οποία προσβάλλουν και τη στοιχειώδη μας αξιοπρέπεια. Επειδή μιλάμε τώρα για την εξωτερική πολιτική. Το ψήφισαν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με όλα τα υπόλοιπα κόμματα που εκπροσωπούνται από το ελληνικό κοινοβούλιο. Μη με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Είναι δεδομένο αυτό. Το ψήφισαν να πάει εξοπλισμός στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατόν. Τι θέλετε να μας πείτε, δεν το ψήφισαν? Ζητήσαμε να πάει βοήθεια προς την Ουκρανία. Εξοπλισμός, όχι βοήθεια. Εξοπλισμός, όχι εξοπλισμός. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι σας παρακαλώ, αφού το ψηφίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Άλλα ψηφίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο, άλλα εδώ. Ακούστε. Ήμασταν ξεκάθαροι στη στάση μας σε αυτή την διένεξη ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Αυτό που είπαμε είναι ότι είναι καταδικαστέα η πράξη της Ρωσίας απέναντι σε ένα κυρίαρχο κράτος. Φυσικά όλοι το είπαμε αυτό. Και από εκεί όλοι το είπαμε αυτό και από την πρώτη στιγμή εμείς κάναμε πορεία από την πρεσβεία της Ρωσίας στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Δεν σας είδαμε πουθενά, δεν σας είδαμε στους δρόμους, δεν σας είδαμε στις διαδηλώσεις. Πάλι δεν μας παρακολουθείτε, κύριε Σπύρο, γιατί αυτό... Εμείς που είμαστε κάθε μέρα στους δρόμους δεν παρακολουθούμε ποιος βγαίνει στους δρόμους. Αυτό μας λέτε τώρα. Γιατί αυτό που λέτε δεν είναι αληθές. Εμείς ζητήσαμε τη στήριξη του Ουκρανικού λαού απέναντι σε αυτή. Ψηφίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο ταχύτατο βαρύ εξοπλισμό. Και αυτά να τα βρείτε στα απαρχτικά του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν λέμε ψέματα εμείς, ξέρουμε τι λέμε. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι έπρεπε άμεσα να στηριχθεί ο Ουκρανικός λαός, να προστατευτεί η ελληνική ομογένεια. Νομίζω ότι οι θεατές μπορούν να βγάλουν συμπέρασμα για το θέμα αυτό. Και σαν να τρέξουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο εξοπλισμός κυρίως είναι νατοϊκός εξοπλισμός και το έχουν παραδεχθεί όλοι. Να μην μπούμε σε αυτό γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Ο κύριος Κάντζη. Με ψηλό κουκουέ πάντα.